Κατουνάκια, μια από τις πιο δυσπρόσιτες και ερημικές περιοχές του Αγίου Όρους. Εδώ βρισκόμαστε και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, για να επισκεφθούμε το κελί του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, γνωστό σήμερα παγκοσμίως, καθώς εδώ ασκήτεψε ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Την ευχή σας. Ευλογείτε και καλώς μας ήρθατε. Πώς είστε? Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλη μας τιμή και χαρά. Και για μας ευλογία μεγάλη. Ευχαριστώ. Περάστε πάτε. Ευχαριστούμε. Περάστε, γέροντα. Περάστε. Εδώ είναι. Όσιος Εφραίμ Σύρου της Πέμπτης Άκλης. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί τηλεθεατές, το γεγονός ότι ο Σιπτός Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος είναι φυλάγιος και έχει αναδείξει πολλούς νέους Αγίους. Με τις ενέργειές του έχουν αγιοκαταταχθεί πολλοί γέροντες και ιδιαίτερα γέροντες του Αγίου Όρους. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κελί εδώ στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους, στο οποίο έζησε ένας τέτοιος Άγιος Γέροντας, ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Είναι για μας ιδιαίτερη η ευλογία και η χαρά που βρισκόμαστε σε αυτό το κελί, το οποίο με την ζωή του το αγίασε ο Άγιος Εφραίμ και αισθανόμαστε και ιδιαίτερη ευλογία, διότι κοντά μας έχουμε το σημερινό Γέροντα του κελιού, τον πατέρα Ιωσήφ, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ, διότι μας έδωσε την ευλογία του, προσκυνήσαμε την κάρα του Αγίου Εφραίμ και τώρα έχει και την καλοσύνη να μας πει και δύο λόγια στην κάμερα. Γέροντα, την ευχή σας, σας ευχαριστούμε καλώς πολύ. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα λίγα λόγια για τον Άγιο Εφραίμ. Τον ζήσατε εσείς, τι ήταν ο Άγιος Εφραίμ και για εσάς, αλλά και για το Άγιο Όρος. Εάν θα πρέπει να πω, και το λέω συχνά αυτό το λόγο, με 3-4 λέξεις
τι ήταν ο γέροντας, θα πρέπει να πω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτός ήταν ο γέροντας. 65 χρόνια στα Κατουνάκια, αυτή ήταν η ζωή του. Η πηγή της ζωής του ήταν αυτές οι πέντε λέξεις. Και φυσικά αυτός που κρύβεται πίσω από τις πέντε λέξεις. Το όνομά του είναι, του Κυρίου. Όποιος μπορεί να κατανοήσει αυτό, κατανόησε το γέροντα. Να ορίσεις μια ώρα την ημέρα ή τη νύχτα και να λέεις την ευχούλα μία προς μία λέξη και να την κατανοήσεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι να λες την ευχούλα. Και μετά πάροδον, αναλόγως της καθαρότητός σου και αναλόγως του ζήλου σου, το πρώτον το οποίο θα συναντήσεις είναι η χαρά. Η χαρά θα σου φέρει προθυμία περισσότερο να λέεις περισσότερες φορές την ευχούλα. Και η ευχούλα περισσότερο θα σου φέρει περισσότερη χαρά και μεγαλύτερα. Πείτε μας λίγο για αυτή την προσευχή, για την ευχή. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τελειώνει λέγοντας τα εξής θαυμαστά. Όλα όσα έγραψα, τα λέω με δικά μου λόγια, είναι για να πιστέψετε, ολόκληρο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το έγραψα, λέει ο Ευαγγελιστής, για να πιστέψετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός και να πιστεύοντες έχετε ζωήν αιώνιον. Η λέξη Κύριος, όπως γνωρίζουν πολλοί, εκείνα τα χρόνια σήμαινε Θεός. Και υπήρχε, αποδιδόταν η λέξη Κύριος μόνο σε ένα άνθρωπο ολόκληρης της αυτοκρατορίας, τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Ο Ιωάννης είπε ότι όποιος πιστέψει, βάσει των θαυμάτων που περιγράφω, βάσει όλων αυτών που καταθέτω, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που περιγράφω, είναι Κύριος, δηλαδή Θεός, τότε αυτή η πίστη του θα το σώσει. Οι ασκητές της Εκκλησίας μας από τα αρχαία χρόνια ουσιαστικά το έκαναν προσευχή αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, αναγνωρίζουν ως Κύριο. Και εξάλλου ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει «Ουδείς δίνεται υπή Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίω». Και μόνο να πεις την ευχή ουσιαστικά είναι μία πράξη και φανέρωση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Διότι αλλιώς δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το αποδεχθείς. Δεν μπορείς να αποδεχθείς έναν άνθρωπο Θεό. Σαν Θεό. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά έκαναν όλοι οι ασκητές, κάνουν την ψυχή τους ένα με το Θεό, λέγοντας την ευχή. Και όποιος προσεύχεται έτσι. Ο γέροντας, ξέρετε τι έλεγε. Ερχόντουσαν διάφοροι. Πώς να προσευχηθώ. Σου έλεγε εξομολογήστε. Μεταλαμβάνετε. Άμα αυτά τα είχαν, τότε τους έλεγε και για την προσευχή. Να προσεύχεστε λίγο κάθε βράδυ, να βρίσκετε μια μικρή ώρα που να είστε ξεκούραστοι να προσεύχεστε. Μα δεν έχουμε. Ακούστε, τους έλεγε. Μην μου λέτε δεν έχουμε. Αν εγώ κάνω 100 ευχές τη μέρα, που έχω όλη την άνεση, ούτε οικογένεια, ούτε δουλειά, η δουλειά μου είναι αυτή, και εσείς κάνετε 3 ευχές τη μέρα, ενώπιον του Θεού είμαστε ίσοι. Τους προθυμοποιούσε. Αλλά πρέπει να γίνονται και αυτές οι 3. Βέβαια, ναι. Ο καθένας μπορεί ο να. Ο γέροντας έλεγε κάτι που το διάβασε στον Άγιο Ισάκ το Σύρο. Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος λέει «Μεγάλη δύναμη της μικράς πολιτείας της ΑΗ γινωμένης». Όταν βάλεις στη μάση τον πανδαμάτορα χρόνο, η μικρή αυτή ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μια φορά τη μέρα να την πεις, εφόσον την πεις την ίδια ώρα, την άλλη μέρα, η ψυχή ουσιαστικά περιμένει αυτή τη γλυκύτητα αυτής της ώρας. Και κάθε μέρα και κάθε μέρα και έτσι γίνεται όλοι, μόνο μια φορά δεν πει κανείς. Πόσο περισσότερο πει περισσότερες φορές. Γιατί γλυκαίνεται η ψυχή μέσα και ύστερα όλη η μέρα περνάει με αναφορά σε αυτή τη στιγμή.
Γίνεται δηλαδή όλη μέρα μια προσευχή. Χωρίς να λέει τίποτα ο άνθρωπος, γιατί η ψυχή σχηματίζεται σαν το μαγνήτη, προσανατολίζεται προς το μαγνήτη. Και ο μαγνήτης είναι το όνομα του Κυρίου. Αυτό έλεγε ο Γέροντας. Εσάς τα πνευματικά του παιδιά, πώς σας δίδαξε την προσευχή, τι σας έλεγε, πώς δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να προσευχηθεί, υπάρχει κάποιος τρόπος? Ναι, ναι, ο Γέροντας έλεγε ότι, και ο ίδιος αυτό ήταν το χάρισμά του, έλεγε ότι μια προσευχή που δεν θα έχεις κατανοηγή, δεν θα έχεις δάκρυα, καλή είναι, αλλά δεν. Γι' αυτό μας προέτρεπε να καλλιεργήσουμε τα δάκρυα, να συγκινούμαστε όταν προσευχόμαστε, να το αισθανόμαστε. Έλεγε ο Γέροντας για τα δάκρυα. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Σε έναν ακόμη αγιασμένο τόπο του Αγιονίμου Όρους θα βρεθούμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Πρόκειται για το κελίο που ασκήτεψε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης. Στη διαδρομή από τη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη Μικρά Αγία Άννα, μία πινακίδα θα μας ενημερώσει για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Κατεβαίνουμε ένα μονοπάτι δύσβατο και επικίνδυνο. Δεν θα συναντήσουμε ένα οργανωμένο κελί εκεί, αλλά μία σπηλιά, το σπήλαιο που επέλεξε ο Όσιος Ιωσήφ για να ασκητέψει. Ένα μικρό ναίδριο, ένα υποτυπώδες κελί και μία στέρνα όπου μάζευαν το νερό της βροχής ήταν όλες και όλες οι εγκαταστάσεις τους. Με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Σπηλαιώτη έγινε ιδιαιτέρως γνωστή η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και διαδόθηκε αυτός ο τρόπος προσευχής. Μαθητές και τέκνα του Αγίου υπήρξαν επιφανείς αγιορείτες που έδωσαν νέα πνοή στο Άγιον Όρος. Χάρη σε αυτούς αναβίωσε ο κοινοβιακός μοναχισμός στην Αθωνική Πολιτεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αναγέννηση των Ιερών Μονών Βατοπεδίου, Φιλοθέου, Καρακάλου, Ξηροποτάμου, Διονυσίου. Κατά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος στις 20 Οκτωβρίου του 2019 προανήγγειλε την αγιοκατάταξη του Οσίου Ιωσήφ, πράξη στην οποία προχώρησε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 9 Μαρτίου του 2020. Ιδιαίτερη ευλογία για μας το γεγονός ότι βρεθήκαμε στον τόπο ασκήσεως του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού την ημέρα ακριβώς που εκοιμήθη ο Άγιος, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καλώς σας, καλώς σας, πατέρες. Ευλογείτε, βοήθεια μου, Παναγία. Ευλογείτε, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Εδώ, ελάτε, εδώ είναι τα σκεφταριά του Γεροσύφ. Άρα, Γεροσύφ. Ελάτε στον ναό σας. Ελάστε στον ναό. Τι ωραία. Περάστε, περάστε, πατέρες Άγιοι, περάστε στο εκκλησάκι του Γέρου Ιωσήφ.
Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή. Και τες πρεσβείες τες εσλυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως εφημίσεσαι ου και ευπορούμενη εμείς υπόθω τιμώντεσαι, στήρωσις γαρτεκούσις και πατρός αφωνία, λέλυντε της δόξο και σε πτήσω γεννήσει και σάρκος εις Υιού του Θεού κόσμο κηρύτεται. Αμήν, να έχουμε τις ευχές των Πατέρων. Δεν θα ήταν δυνατόν, αγαπητοί τηλεθεατές, ερχόμενοι εδώ στην έρημο του Αγίου Όρους, να μην περάσουμε και από το σπήλαιο στο οποίο ασκήτεψε ο μεγάλος σύγχρονος ασκητής, ο γέροντας Ιωσήφ, νυν Άγιος Ιωσήφ, αφού πρόσφατα έχει γίνει η αγιοκατάταξή του. Είναι μεγάλη και ιδιαίτερη η ευλογία που βρισκόμαστε στον τόπο αυτό, αλλά και η ευλογία διότι είναι κοντά μας ο γέροντας Εφραίμ, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να έρθει από το κελί του, να είναι σήμερα εδώ και να μας μιλήσει και για τον γέροντα Ιωσήφ, αλλά και για τον τόπο εδώ στον οποίο ασκήτεψε. Το 1938 κατέβηκαν εδώ στη Μικρά Γιάννα και κτίσαν αυτοί παραπέρα και κτίσαν ένα σπιτάκι με τρία κελάκια. Ο γέρο Θανάση έμεινε παίξω ο αδελφός του, παίξω μεριά, τον είχαν σαν πορτάρι, έκανε μικρούτσικο παίξω μεριά από την μάντρα. Και σήμερα τον γέρο Αρσένη έμεινε εδώ μέσα, έκανε ένα μικρό υποτυπώδες, ας πούμε, μαγειρίο, όλα πολύ σημαντικά και το ναό εδώ πέρα. Μάλιστα ο ναός έγινε γρήγορα γιατί τους έπιανε το Πάσχα να κάνουν Πάσχα και δεν μπορούν να κάνουν το σκήπι και έκαναν το Πάσχα χωρίς σκεπή. Και έλεγε ο Ιωσήφ όταν λειτουργούσε Παπα Εφραίμ, δεν νομίζω να γίνεται τέτοια λειτουργία πουθενά πάνω στη γη που κάνουν εμείς. Λέει, ήταν η χάρη σου, λέει, παχιά να τη φας, λέει. Η χάρη σου έρχεται, είναι παχιά, έτσι λέει, είναι παχιά να την πιάσεις και να τη φας. Τόσο πολύ έτσι χαριτωμένες τις λειτουργίες εδώ πέρα. Εδώ ήταν ένα πεζουλάκι που καβάζανε καμιά ντομάτα. Εδώ ήταν η στέρνα, μάζευε λίγο νερό, όπου φαίνεται εκεί πάνω, ας πούμε, από τα βράχια. Όλα τα βράχια, τα νερά, τα μάζευαν, γιατί έχει μια γραμμή με βαναμανία και να έρχονται μέσα για να ποτίζουν το κυπάκι κάτω. Έλα, όσο είχαν ένα κυπάκι, μια ντοματούλα. Και το σπιτάκι ήταν πάνω, πέρα. Γκρεμίστηκε. Ερχόμουν την μέρα εκείνη εδώ, γύρω στο 1980 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν κάτω από το βράχο, το σπιτάκι, όπως είναι ο βράχος εκεί πέρα. Το σπιτάκι, να φαίνεται και εδώ πέρα το τσιμέντο, άρχιζε από εδώ. Ήταν εκεί πέρα και πήγαινε ένα τετράγωνο, δύο δωματιάκια. Ήταν από εκεί ο Γεροσένος και εδώ ο Γεροθαϊωσήφ. Εδώ ήταν σαν του είχαν σαν τραπεζαρία και μαγειρίο, εδώ ήταν το μαγείρευαν εδώ. Μάζευε το νερό από τα λούκια για να πίνουν, πώς θα πίνανε. Ό,τι νερό μάζευε τη λαμαρίνες, πήγαινε σε στενάφι και για να πίνουν και από την άλλη για να ποτίζουν. Αυτό ήταν εδώ. Το οποίο γκρεμίστηκε την μέρα εκείνη, ερχόμουν εδώ και ήρθα εδώ πέρα και ακόμα είχε
με σκόνη από την. Γιατί ερχόμουν πολύ συχνά εδώ. Όλοι οι πατέρες εδώ έμεναν δηλαδή. Όταν ήταν μόνοι τους. Οι δύο, Γέρο Αρσένιος, Γέρο Ιωσήφ, Γέρο Θανάσιο, αδελφός απ' έξω από τη μάντρα. Και όταν ήρθε η άλλη, στραμώχτηκαν. Ο Γέρο Ιωσήφ πήγε παραπέρα μετά. Όταν ήρθαν οι επόμενοι, πήγε σε ένα παραπέρα μικρό κελάκι, το λέγανε και ΕΔΕΜ. Ένα πρόχειρο, το οποίο έμεινε όμως πολύ λίγο. Αλλά λόγια ήταν πρόχειρο και μετά δεν χωρούσε, 2-3 χρόνια μείνανε οι πατέρες που ήταν ύστερα. Και φύγα μετά, πήγα στην Ασκήτη, έζησαν 6 χρόνια εκεί πέρα και πέθανε στην Ασκήτη του Γέρο Ιωσήφ. Το 58, σαν σήμερα, ας πούμε. Έφυγαν το 50 από εδώ. Δεν ήταν πολύ στενά, δεν. Έμεινα πολύ λίγο όλοι μαζί. Ήταν, δεν γίνεται, λέει, δεν χωράει, φεύγουμε. Δεν αξίζει. Γιατί πλέον αυτά τα μάρες δεν είχε υγρασία. Φαίνεται έτσι, αλλά και το νερό ήταν χάλια. Δεν πίνουν τον πολύ χάλια. Και λέει, φεύγουμε, δεν γίνει τίποτα. Τα καβάλω τα καλοκαίρια όλο άρρωστα. Και πήγα στην Ασκήτη και εκεί. Αυτό εδώ πέρα το κτίσαμε τώρα τελευταία εμείς ένας Ρουμάνος. Έμεινε κάμπος εκείνο, το κτίσαμε εδώ πέρα. Διόρθωσε και λίγο την εκκλησία. Τώρα άρχισε να πέφτει και μετά εμείς αναλάβαμε να το να τη φτιάξουμε, να την στρώσουμε κάτω την εκκλησία. Κάναμε έτσι μια ανακαίνιση και κάναμε και το καλτερίμι για να μπορούσε να άρχισε. Ο Γέρος Ιωσήφ πραγματικά είχε πολύ δυνατές εμπειρίες. Δηλαδή, έλεγε, ας πούμε, το πρωί, τι είχατε ρε σήμερα, πώς πήγατε απόψε. Αυτοί κάθε βράδυ είχαν δηλαδή, δουλειά, όχι πάμε στην όψη στον ύπνο. Δεν ξέρουν ύπνο αυτοί. Λέει, εσύ Γέροντα, τι έχεις, λέει. Λέει, σήμερα είχαμε συνέντευξη μετά της Αγίας Τριάδος, λέει. Είχε πολλές τέτοιες θεωρίες της Αγίας Τριάδος. Αγγέλος και αυτά ήταν πολύ ασήμαντα για αυτούς. Δεν θεωρείτε να μιλήσει και να δει άγγελο, ήταν κάτι ούτε καν το συζητούσαν αυτά τα πιο ας πούμε. Είχε πραγματικά πολλές εμπειρίες τέτοιες, πάρα πολλές. Δεν ήταν σημασία καν αυτά. Τα είχαν, ας το πούμε, πολύ δευτερεύοντα. Αυτούς τους ενδιέφερε κυρίως αυτοί για το θείο έρωτα. Είχαν αυτό. Θέλανε, ας πούμε, να φτάσουν, είχε φτάσει στο θείο έρωτα ο Γέρο Ιωσήφ. Και μάλιστα είχε ένα μαντιλάκι που σκούπιζε τα δάκρυα, λέει, και αυτό ευωδίαζε τόσο πολύ το μαντιλάκι αυτό που σκούπιζε όταν είχε το θείο έρωτα. Και ίσως τον έφερε αυτό και να φτάσει, τώρα από τα σύζυγα δεν ήταν σημασία. Δόξα τω Θεώ. Άγιε Γέροντα Ιωσήφ, πρέσβε μου υπέρ. Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον αιγεώγησας και της εκβάθου στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση Ιωσήφ πατήρι μονόσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Άγιε Ιωσήφ, ευχαριστώ να σου. Ο επόμενος προορισμός μας, αγαπητοί τηλεθεατές, βρίσκεται στην καρδιά της Κήτης της Μικρής Αγίας Άνης. Είναι η ιστορική καλύβη κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου ανήκει και το σπήλαιο των οσίων πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους των Εντοάθων. Η σπουδαιότητα της καλύβης έγκυται βέβαια και στο γεγονός ότι εδώ έζησε κάποια χρόνια ο γέροντας Γεράσιμος ο Υμνογράφος,
ο οποίος κατά την επιθυμία του ετάφη δίπλα στο σπήλαιο των οσίων πατέρων. Γύρω από τον χαρισματούχο υμνογράφο γέροντα Γεράσιμο Μικραγιανανίτη συγκροτήθηκε μια ευλογημένη συνοδεία που σήμερα έχει επανδρώσει όλα σχεδόν τα παλιά κελιά της Μικράς Αγίας Άνης. Στον τόπο αυτό, ο μακαριστός γέροντας εμπνεύστηκε και συνέγραψε ολόκληρες ακολουθίες και πολλά απολυτίκια Αγίων, παλαιότερων και νεωτέρων. Ο μακαριστός γέροντας υπήρξε μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα των ημερών μας που έβαλε τη δική του σφραγίδα στη σύγχρονη ιστορία του Αγίου Όρους αλλά και στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Χάρη σε αυτόν, το κελί απέκτησε ιδιαίτερη έγκλη και το επισκέφθηκαν επιφανείς εκκλησιαστικές και άλλες προσωπικότητες. Οι μεγάλες πανηγύρεις του κελιού είναι δύο, της κοιμήσεως της Θεοτόκου και των οσίων πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους των Εντοάθου. Αν και το κελί φέρει το όνομα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η αγρυπνία των πατέρων είναι μεγαλύτερη, αφού το 15 Αύγουστο ολόκληρη η Αθωνική Πολιτεία ξαγρυπνά, τιμώντας τη μάνα, την προστάτρια, την έφορο του Αγίου Όρους, την κυρία Θεοτόκο. Έτσι, εδώ στην αγρυπνία των οσίων πατέρων συμμετέχουν πατέρες από τα άλλα κελιά της Μικράς Αγίας Άνης και τις γύρω σκήτες, την Αγία Άννα και τα Κατουνάκια. Μάλιστα, κάθε χρόνο στην πανήγυρη αυτή προεξάρχει κάποιος αρχιερέας. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες έξω από την τράπεζα της Καλύβης. Ο γέροντας της Καλύβης, πατήρ Ευθύμιος, ζει μόνος του. Αυτό όμως δεν τον κάνει απόκοσμο. Αντίθετα, είναι πολύ αγαπητός και με το φιλόξενο πνεύμα που τον χαρακτηρίζει, βοήθησε πολύ στην πραγματοποίηση του οδηπορικού που παρακολουθείτε. Την Καλύβη του είχαμε ως βάση, από εδώ ξεκινούσαμε το πρωί και εδώ καταλήγαμε αργά το βράδυ μετά τα γυρίσματα. Με ιδιαίτερη αγάπη φρόντισε για τη φιλοξενία μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο κελί σας, ένα ιστορικό κελί από το οποίο πέρασαν μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές. Θα θέλαμε καταρχάς να μας πείτε πού βρισκόμαστε, να μας δώσετε το στίγμα. Πού είμαστε τώρα? Πρώτης είμαστε στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, η οποία σκήτη Μικράς Αγίας Άνης απέχει περίπου μισή ώρα με τα πόδια από την μεγαλύτερα και παλαιότερα σκήτη που είναι η σκήτη της Αγίας Άνης. Είμαστε στη Μικρά Αγία Άννα και συγκεκριμένα στην Ιερά Καλύβη κοιμήσωσης Θεοτόκου και των Οσίων Πατέρων
Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, που το σπήλαιο είναι περίπου στα 100 μέτρα κάτω από αυτό το κελί. Από πάντα εδώ τιμούνταν η Παναγία τη κοιμήσεω τη Θεοτόκου που μα το κελί. Το κελί αυτό. Πόσα χρόνια έχει που έχει χτιστεί το κελί σα? Η εκκλησία εδώ πέρα τη κοιμήσεω τη Θεοτόκου είναι, όπω έχει και μια πέτρα σκαλισμένη εδώ, το 1900 έγινε η τελευταία ανακαίνιση τη εκκλησία αυτή. Το κελί εδώ τη κοιμήσεω χτίστηκε. Δηλαδή οι γεροντάδες τον γκρεμίσανε όλο το 1970 και το 1972 χτίσανε το καινούριο το κελί. Η εκκλησία βέβαια δεν πειράχτηκε. Το 1946 ήρθε ο πατήρ Διονύσιος που είχε γέροντα τον γέροντα Αβιμέλεχ που ήταν σύγχρονος του Αγίου Νεκταρίου και γνωστός του. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, γιατί ναι, ναι, τον Άγιο Νεκτάριο τον αγαπούμε ιδιαίτερα και ξέρουμε ότι ερχόταν στην περιοχή σας εδώ. Ναι, βέβαια. Κυρίως πήγαινε στους Δανειλαίους, αλλά έχει περάσει και από εδώ από την περιοχή. Και ήταν πολύ γνωστός του γέροντος Αβιμέλεχ. Μετά που εκοιμήθη ο γέρον Αβιμέλεχ σε ηλικία 105 ετών το 1965, έναν χρόνο μετά ήρθε ο πατήρ Μητροφάνης, υποτακτικός του γέροντος Διονυσίου. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε ο γέροντος ο Σπυρίδωνας. Και μετά οι υπόλοιποι πατέρες. Ξέρουμε ότι από εδώ πέρασε και ο γέροντος Γεράσιμος. Ήταν σε άλλο κελί. Ο πατήρ Γεράσιμος ήταν στον Τίμιο Πρόδρομο. Ήταν στον Τίμιο Πρόδρομο. Αλλά λόγω του ότι το κελί θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινήσουμε, ο γέροντος ο Διονύσιος τον πήρε σε αυτό το κελί. Κάναμε τις ενέργειες, γκρεμίσαμε το άλλο το κελί, με την προοπτική ότι θα το φτιάξουμε. Βέβαια ο παππούς, ο γέροντας ο Γεράσιμος, δεν πρόλαβε να δει το κελί του Τιμίου Προδρόμου φτιαγμένο. Δυστυχώς δεν πρόλαβε ούτε ο πατήρ Μητροφάνης, ούτε ο πατήρ Διονύσιος, γιατί ο πατήρ Μητροφάνης σε ένα τροχαίο δυστύχημα το 1997 σκοτώθηκε ερχόμενος για το Άγιον Όρος. Ο πατήρ Διονύσιος, 7 μήνες και 8 ημέρες μετά τον θάνατο του πατρός Μητροφάνους, έφυγε και αυτός το 1998. Ούτε αυτός βέβαια πρόλαβε να δει τον Τίμιο Πρόδρομο και ο πατήρ Σπυρίδων που ανέλαβε γέροντας του κελιού της κοιμήσεως Θεοτόκου έβαλε τα δυνατά του με τους υπολείπους πατέρες που ήμασταν εδώ και τελειοποίησαμε το σπίτι εις μνημόσυν εν ονοίκτε του γέροντος Γερασίμου. Αναφέρατε κάποια ονόματα γέροντα, τα οποία για μας έξω στον κόσμο είναι σε πολύ υψηλή θέση. Αισθάνεστε εσείς ευεργετημένος από το Θεό που ζήσατε κοντά σε αυτούς τους γεροντάδες? Σαφώς και πολύ τυχερός, ας το πούμε τη λέξη αυτή που δεν αρμόζει για τους κληρικούς, τυχερός. Εννοείται, γιατί εδώ και 30 χρόνια που είμαι μοναχός σε αυτήν την καλύβη, θεωρώ ευεργετημένο τον εαυτό μου που γνώρισα μια πολύ μεγάλη φουρνιά των παλαιών γεροντάδων της περιοχής, από τα Κατουνάκια μέχρι και την Αγία Άννα, τον γέροντα Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη και νυν Άγιο Εφραίμ, από τους Δανειλαίους όλους τους παλαιούς γεροντάδες, από τους Θωμάδες τον γέροντα Κυπριανό, τον Παπαθωμά, εννοείται από την καλύβη την δική μας τον γέροντα Γεράσιμο, τον πνευματικό μας και γέροντα τον πατέρα Διονύσιο, τον πάτερ Μητροφάνη, τον πάτερ Σπυρίδων και από την Αγία Άννα, εννοείται πάρα πολλούς παλαιούς γεροντάδες. Εννοείται θεωρώ τον εαυτό μου ευεργετημένο από τον Θεό που πρόλαβα όλη την παλαιά φουρνιά αυτών των Αγίων γεροντάδων. Αυτοί όλοι σας έχουν αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη, την οποία βέβαια και εσείς σίγουρα θα την μεταλαμπαδεύσετε στους νέους μοναχούς που θα έρθουν με τη χάρη του Θεού αργότερα και στο κελί σας και στις άλλες καλύβες εδώ στην Μικρά Αγία Άννα. Τι νομίζετε ότι είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά που σας άφησαν οι γεροντάδες? Οι γεροντάδες, αυτό που μας έλεγαν συνέχεια και με τον τρόπο τους αλλά και με τα λόγια τους, ήταν η υπακοή, το ευλόγιο για να είναι ευλογημένο, τίποτε άλλο. Αυτό μας δίδαξαν και με τον τρόπο της ζωής τους και με τα λόγια τους. Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Δύο πράγματα μπορούν να σώσουν τον μοναχό και να τον πάνε κατευθείαν στον παράδεισο. Αυτό θέλουμε εξάλλου όλοι οι μοναχοί, να πάμε πού? Στον παράδεισο. Τι πρέπει να κάνουμε? Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο. Μόνο με αυτές τις δύο λέξεις
Μας έλεγαν οι γεροντάδες μας, ο παππούς ο Γεράσιμος και ο γέροντας ο Διονύσιος, οι οποίοι ήταν αυτοί που μας νουθετούσαν συνέχεια, δύο πράγματα, παιδιά μου, ευλόγησον και έναν ευλογημένο. Και εννοείται από τη στιγμή που λες ευλόγησον και έναν ευλογημένο, εννοείται ταπεινώνεσαι και με την ταπείνωση έρχεται και η χάρη του Θεού. Τα οποία και αυτά όλα σίγουρα και οι ίδιοι τα είχαν κάνει πράξη όταν ήταν οι ίδιοι υποτακτικοί και γι' αυτό βέβαια ίσως και γι' αυτό σίγουρα τους χαρίτωσε ο Θεός και έγιναν τόσο μεγάλοι εκκλησιαστικοί άντρες και κάποιοι από αυτούς ήδη έχουν αγιοκαταταχθεί. Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε στη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης. Ο γέροντας Θεοδόσιος, προερχόμενος από τη συνοδεία του γέροντα Γερασίμου του Υμνογράφου, θυμάται πολλά από τη μεγάλη εκείνη φυσιογνωμία των ημερών μας και τα καταθέτει για χάρη των τηλεθεατών μας. Αισθανόμαστε, αγαπητοί τηλεθεατές, ιδιαίτερη ευλογία που έξω ακριβώς από το εκκλησάκι, από το σπήλαιο των Αγίων Διονυσίου και Μητροφάνου στον Ενάθο, βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου αντρός της Εκκλησίας, της σύγχρονης Εκκλησίας, του πατρός Γερασίμου, του Μικραγιαννονίτου, του Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Είμαστε δίπλα στον τάφο του, και κοντά μας έχουμε τον πατέρα Θεοδόσιο, ο οποίος είναι από τα πνευματικά του παιδιά, τα πνευματικά του τέκνα. Ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος τον έκανε την κουρά του. Ο πατήρ Θεοδόσιος έζησε μαζί του κάποια χρόνια και θα μας μεταφέρει το βίωμά του από τη μεγάλη αυτή μορφή της πίστεώς μας. Πατέρα Θεοδόσιο, την ευχή σας. Η δικιά σας την ευχή, γέροντα. Ο γέροντας αναμφιβόλως ήταν μια πολύ μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα, από τις σπάνιες προσωπικότητες του 20ου αιώνα που ανέδειξε η Αγία μας Εκκλησία. Ήρθε εδώ παιδάκι το 1922, 19 χρονών, και μάλιστα ήρθε παραμονή της Παναγίας το 1922, 19 χρονών, και έλεγε «Η Παναγία με έφερε», πολλές φορές το έλεγε στα λόγια του. Ήρθε εδώ πέρα, στη Μικρά Αγιάνα. Η Μικρά Αγιάνα τότε είναι έρημος του Αγίου Όρους, είναι ένα κομμάτι της έρημου του Αγίου Όρους, η Μικρά Αγιάνα, τα Κατουνάκια και ο Βασίλειος. Ήρθε εδώ στην έρημο, δεν υπήρχε ούτε καν νερό. Οι πατέρες πήραν βρόχινο νερό μέχρι το 1970 και μέσα από μεγάλη κακοπάθεια, από μεγάλη δυσκολία έζησε αφιερωμένος στον Χριστό και έφτασε σε αυτό που έφτασε. Ο Θεός τον αξίωσε μεγάλων πραγμάτων και τον αξίωσε και το χάρισμα της υμνογραφίας. Αλλά το χάρισμα της υμνογραφίας, το οποίο είχε ο γέροντας, ήταν απόρρια της καθαράς του ζωής, της καλογερικής του ζωής. Ήταν πρώτα καλόγερος ο γέροντας, πρώτα μοναχός και μετά υμνογράφος. Ήρθε εδώ πέρα, μας έλεγε συγκεκριμένα, βρήκα, όταν παιδιά μου, όταν ήρθα εδώ στο Αγνώρο το 1922, βρήκα Θεοφόρους πατέρας, περπατούσε στον δρόμο και οι γεροντάδες σου έλεγαν τι σκέφτεσαι, τους λογισμούς σου. Έζησε με αυτούς τους αγίους άνδρες, με τον γεροκαλίνικο τον ησυχαστή, με τον παπά Ιγνάτιο τον Πνευματικό, με δίπλα τον γέρο Δανιήλ των Δανιηλαίων, με τον γέρο Αβιμέλεχ εδώ που ήταν εδώ στην καλύβη της Κοιμήσεως. Έζησε με αυτούς τους Αγίους άνδρες, αλλά ο γέροντας ήταν δοχείο του Αγίου Πνεύματος, ήταν και αυτός δεκτικός της Θείας Χάριτος. Και έτσι σιγά σιγά το 22 ήρθε, το 28 άρχισε να γράφει τους πρώτους του ύμνους. Συγκεκριμένα όταν έγραψε τον πρώτο του κανόνα, πήγε στον Γεροκαλίνικο στα Κατουνάκια, ο οποίος ήταν και πνευματικός του οδηγός. Ο Γεροκαλίνικος ήταν έγκλειστος, 40 χρόνια δεν βγήκε από το κελί του, δεν βγήκε από το δωμάτιό του. Και του λέει: «Γέροντα, διάβασε αυτό που έγραψα». Το διάβασε ο Γεροκαλίνικος, τι λες, ρε παιδάκι μου? Αυτό είναι χάρισμα από τον Θεό να το συνεχίσεις. Φεύγει λοιπόν από τα Κατουνάκια και πηγαίνει στη Λαύρα. Εκεί τότε ήταν ο Ευλόγιος ο Κουρίλας, ο οποίος εκ των υστέρων έγινε, ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου, και εκ των υστέρων έγινε Μητροπολίτης Κοριτσάς. Το δίνει να το δει ο κατόπιν δεσπότης Ευλόγιος,
Του λέει, παιδάκι μου, πού το αντέγραψες αυτό? Λέει, γέροντα, δεν το αντέγραψα, το έγραψα. Τι λες, βρε παιδάκι μου, του λέει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, να το συνεχίσεις αυτό που έχεις. Και έτσι με την προτροπή των δύο αυτών ανδρών, του Γεροκαλλινίκου ως πνευματικού του συμβούλου και του Ευλογίου του Κουρίλα ως εγγραμμάτου και καθηγητού πανεπιστημίου, συνέχισε την εινογραφία, έγραφε μέχρι την προτελευταία μέρα πρώτης κοιμήσεώς του και κόσμησε την Εκκλησία με πάρα πολλά εινογραφήματα. Το έργο του είναι 50 χειρόγραφοι τόμοι, άλλοι τόμοι είναι 1000 σελίδες και άλλοι τόμοι είναι 850 σελίδες. Είναι τεράστιο το έργο του. Όσα έχει γράψει ο γέροντας μόνος του, δεν έχουν γράψει όλοι οι εινογράφοι όλων των εποχών ως σύνολο. Φιλά τον αυτήν εις την μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Και βέβαια, ευρισκόμενοι στον ιερό αυτό χώρο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ψάλουμε ένα τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού γέροντα. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η μόνη νίκαια άφεντος παρθένος, εις αιώνας πόρος χειρίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κρατομέγα, ελέος ο Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον και ελέησον και ελέησον. Ετι Δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού γερασίμου μοναχού και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξε την ψυχήν αυτού εν θα οι δικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθάνατο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Ελέησον Κυρίου δεηθόμε. Ελέησον αιωνία η μνήμη. Για τον γέροντα επιλείψουμε ο χρόνος. Είναι τόσα πολλά που έχουμε να διηγηθούμε για τον γέροντα που δεν μας παίρνουν ώρες. Τον τίμησε η Ακαδημία Αθηνών, τον τίμησε το Πατριαρχείο πρώτα απ' όλα, τον έκανε οφήκη άλλο. Το 1956 ο Πατριάρχης Αθηναγόρας το απένει με το οφήκιο. Τον τίμησαν τα Πατριαρχεία όλα. Τι άλλο να πούμε για τον γέροντα? Στη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθεατές, θα βρεθούμε σε ένα παλιό ιστορικό κελί που η ίδρυσή του ανάγεται στις αρχές του 17ου αιώνα. Πρόκειται για μια ακόμη καλύβη που φέρει το όνομα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1750, ενώ δεύτερη μεγάλη ανακαίνιση έγινε το 1874 από τον πατέρα Γρηγόριο τον Πνευματικό. Ο μοναχός αυτός ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν ένας σπουδαίος πνευματικός. Μάλιστα σε αυτόν εξομολογείτο και ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Τρίτος. Μουσική
Στην επιθυμία του να μονάσει στο Άγιον Όρος συνέβαλε σίγουρα και η θαυμαστή διάσωσή του από τους Τούρκους, καθώς ο πατήρ Γρηγόριος ήταν ένας από τους λίγους επιζώντες στην έξοδο του Μεσολογγίου. Εκοιμήθη το 1899. Μία άλλη οσιακή μορφή που έζησε στην Καλύβη αυτή είναι ο πατήρ Κοσμάς ο Πνευματικός που εκοιμήθη το 1920. Σε αυτόν εμφανίστηκε η Παναγία και του είπε «Θα έρθεις στο σπίτι μου». Μάλιστα του υπέδειξε τις δύο καλύβες κοιμήσεως της Θεοτόκου που υπάρχουν στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Πηγαίνοντας αυτό στην Άνω Καλύβη, βρήκε τον πατέρα Γρηγόριο τον Πνευματικό και του είπε το όραμά του. Όταν εκείνος τον οδήγησε στην εκκλησία, είδε εκεί στην εικόνα τη μορφή της Παναγίας που του παρουσιάστηκε και αποφάσισε να μείνει εκεί για πάντα. Το 1972 η Καλύβη εγκαταλείπεται τελείως, ενώ το 1992 καταραίει. Σήμερα ανακαινίζεται εκ βάθρων από δύο πατέρες, τον πατέρα Θεοδόσιο και τον πατέρα Πρόδρομο, πάνω στα παλιά θεμέλια. Οι δύο αυτοί πατέρες προέρχονται από την εκλεκτή συνοδεία του γέροντα Γερασίμου του Υμνογράφου και πήραν την απόφαση να εγκατασταθούν στην καλύβη αυτή, ώστε να την επαντρώσουν και να την ανακαινήσουν. Σήμερα η καλύβη τους είναι το κατοικημένο κελί με το μεγαλύτερο υψόμετρο στη σκήτη της μικράς Αγίας Άνης. Πάτερ Θεοδόσια, φτάσαμε στο κελάκι σας. Καλώς όρισες, Γέροντα, καλώς όρισες. Πολλά σκαλοπάτια έχετε όμως. Ψηλά πολύ είστε. Τι να κάνουμε. Την ευχή σας να έχουμε. Να ευχήσετε. Την ευχή σας. Ευλογείτε. Ευχαριστούμε. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας εδώ στην τόσο όμορφη περιοχή, στην άκρη του Αγίου Όρους. Και θα θέλουμε καταρχάς να μας πείτε την ιστορία του κελιού σας, μάλλον της καλύβης σας, όπως το λέτε εσείς εδώ. Η καλύβη, όπως και όλες οι καλύβες, έχουν ζωή λίγο μετά το 1600. Όλες οι καλύβες εδώ. Πριν την κοίμηση των Αγίων Πατέρων, άρχισαν να έρχονται άλλοι πατέρες, μιμούμενοι το βίο αυτών των δύο οσίων, του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Μητροφάνους. Όλοι λοιπόν αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, κατοικούσαν σε σπηλιές. Γι' αυτό όλα τα σπίτια, όλες οι καλύβες εδώ έχουν από μια σπηλιά. Όλες. Ο πρώτος μοναχός έμεινε στη σπηλιά. Το καλοκαίρι του αργότερα έκανε κάποιο δωματιάκι και μάλιστα εδώ στη δική μας καλύβη, στην Κοίμηση, υπάρχει φυσικά η σπηλιά. Υπάρχει και το αποτύπωμα της σκεπής πάνω στο βράχο. Υπάρχει το αποτύπωμα της σκεπής. Κάποια στιγμή έπεσε ένας βράχος και τον γκρέμισε όλο το οικοδόμημα γιατί υπήρχε σπηλιά και εκεί ο μοναχός έχτισε και λίγο ντουβαράκι με μια σκεπούλα για να προφυλάσσεται λίγο καλύτερα από το κρύο. Όντας λοιπόν μέσα στη σπηλιά, σιγά σιγά το καλογέρο ο υποτακτικός έχτισε ένα δωματιάκι, ο επόμενος έχτισε μια κλεισούλα, έτσι σιγά σιγά πήραν τη σημερινή τους μορφή με το διάβα των αιώνων. Όλα τα σπίτια που ανακαινίστηκαν, που ανακαινήσαμε, δεν ήταν χτισμένα εκ θεμελίων στη μορφή αυτή. Ήταν ένα δωμάτιο κολλημένο πάνω στο άλλο. Έτσι και η εκκλησία. Αυτό λοιπόν το σπίτι, η κοίμηση η δική μας, χτίστηκε τότε περίπου. Γιατί στην εκκλησία υπάρχει επιγραφή πάνω στο Αποστολικό που λέει ότι ο ναός ανακαινίστηκε το 1750. Υπό Σιμεών Ιερομονάχου και Γαβρίλη Μοναχού το 1750. Τώρα για να ανακαινιστεί ένας ναός το 1750, λογικά δεν έπρεπε να είναι χτισμένος 80-100 χρόνια πριν για να τον ανακαινήσουν. Άρα εκεί ανάγονται περίπου η οικοδόμηση όλων των καλυβών. Και σιγά σιγά πήραν τη μορφή που τις βρήκαμε εμείς, αλλά πλέον όταν ήρθαμε εμείς, εγώ ήρθα το 87, όλες οι καλύβες, όλα τα σπίτια ήταν σε ερειπιώδη κατάσταση.
πλην των θωμάτων που είχαν αρχίσει να την ανακατασκευάσουν και τη κοιμήσεω Θεοτόκου τη κάτω, που είναι τώρα ο πατήρ Ευθύμιο γέροντα. Όλα τα σπίτια και ο Τίμιο Πόδρομο που είναι ο Γεράσιμο, που ήταν του γέρο Γεράσιμου του Ιμνογράφου, και οι Αρχάγγελοι που είναι γέροντα ο πατήρ Νικηφόρο, και η κοίμηση πάνω που ήταν γέροντα ο Παγρηγόρη Πνευματικό, όλα ήταν ερήπια. Ήρθε λοιπόν ο Παγρηγόρη, προερχόμενο από τη Νέα Σκήτη, ήρθε και έμεινε στην Αγιάνα για μια περίοδο, εκεί που είναι τώρα ο Γέρο Θεόληπτο, στον Τίμιο Πρόδρομο, στην αποτιμή του Τίμιου Πρόδρομου τη Αγία Άνη. Δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα, για λίγο διάστημα έμεινε εκεί. Άφησε το καλογέρι του Παπαβέρκιο, γέροντα στη Γαλίβη, και αυτό ήρθε και αποτραβήχθηκε εδώ στην κοίμηση, αυτή που πλέον τώρα έχουμε εμεί σε αυτή την κοίμηση. Εδώ λοιπόν την ανακαίνησε, υπάρχει επιγραφή κτητορική. Το 1874 ανακαίνισε το σπίτι ο Παγρηγόρης. Το διακόνημα των παλαιών πατέρων εδώ ήταν να πλέκουν τσουράπια και μάλινες φανέλες, τα οποία πήγαιναν να τα πουλήσουν στις καριές. Ξεκινούσαν κάθε Παρασκευή βράδυ, περπατούσαν μία απόσταση 8 ωρών και έφταναν στις καριές Σάββατο πρωί. Εκεί πουλούσαν τα εργόχειρά τους σε μοναχούς και εργάτες του Αγίου Όρους, με τα χρήματα που έβγαζαν αγόραζαν τα απαραίτητα τρόφιμα και επέστρεφαν 8 ώρες δρόμο στην καλύβη τους για να αρχίσουν την αγρυπνία του Σαββατόβραδου. Οι πατέρες όλοι ζούσαν από το εργόχειρο, εκτός από την ελεημοσύνη των μονών ζούσαν από το εργόχειρο. Ο Παπαγρηγόρης έπλεκε μάλινες φανέλες και τσουράπια. Και φεύγαν από εδώ πέρα Παρασκευή βράδυ, κάθε Παρασκευή βράδυ, πηγαίνανε με τα πόδια στις καριές, 8 ώρες δρόμο, και εκεί πουλούσαν το εργόχειρο. Τότε τα γνώρισε και πολλούς εργάτες, γιατί δεν υπήρχαν μηχανήματα για την υλοτομία, όλα γινόταν με τα χέρια, με το τσικούρι. Και είχε πολλούς εργάτες, ίσως χιλιάδες εργάτες, τα μοναστήρια που είχαν υλοτομία. Και κάθε Σάββατο κάνανε στις καριές παζάρι. Και κατέβαιναν και εργάτες, άλλος να αγοράσει μια φανέλα, να αγοράσει οτιδήποτε. Και φεύγανε λοιπόν οι πατέρες από εδώ πέρα την Κραγιάννα παρέα. Άλλος έκανε φανέλες, άλλος έκανε εικόνες, άλλος έκανε στραγίδια, άλλος έκανε κομποσχήνια και πήγαιναν να πουλήσουν το εργόχειρό τους. Ο Παπαγρηγόρης μονίμως εξέθετε το εργόχειρό του εκεί που είναι το κημητήρι των Καρεών. Καθόταν κάτω από το υπόστοχο του κημητηρίου και τραβούσε κομποσχήνι. Τότε ήταν εξόριστος εδώ πέρα ο Πατριάρχης ο Ιωαγίμος Τρίτος και έμενα στο Μυλοπόταμο. Κάποια στιγμή εντόπισε το ιεροπρεπές του ανδρός. Ρώτησε λοιπόν τους συνοδούς του, ποιος είναι αυτός. Αυτός λέει Παναγιώτα τι είναι ο Παγρηγόρης ο Πνευματικός από τη Μικρά Αγιάνα. Πήγε λοιπόν στο Παγρηγόρη, τρομοτινά να τον πειράξει. Του λέει Πνευματικέ, δες και λίγο το εργόχειρό σου, δες να βρεις κανένα πελάτη. Παναγιώτατε, δεν χρειάζεται να δω εγώ το εργόχειρό μου και κανένα πελάτη. Με βλέπουν αυτοί και έρχονται αυτοί που θέλουν να ψωνίσουν. Του λέει: Θέλω πολύ να έρθω στη Μικραγιάννα, στο καλύβι σου. Το καλύβι μου είναι πολύ μικρό και δεν χωρεί πατριάρχες. Του λέει λοιπόν του πατριάρχου: Το καλύβι μου έχει χαμηλή πόρτα. Δεν πειράζει, του λέει: Θα σκύψω και θα περάσω. Εάν έσκυβες, θα ήσουν στο θρόνο σου. Του λέει λοιπόν ο Παπαγρηγόρης. Και λέει: Ο πατριάρχης έλεγε εκ των υστέρων: Ποτέ δεν άκουσα τόσο λιγόλογη και τόσο περιεκτική απάντηση. Όντως λοιπόν ο Πατριάρχης ήρθε στο Παγρηγόρη και ήρθε πάρα πολλές φορές. Ερχόταν και εξομολογήτο και έφερε στάγιο στο σπίτι εδώ πέρα και Άγια Λείψανα και Άγια Ρασκεύη, ένα Ευαγγέλιο, τα οποία δυστυχώς χάθηκαν. Έμεινε το σπίτι κάποια στιγμή έρημο και χάθηκαν και τα Άγια Λείψανα και αυτά.
δεν υπήρχε νερό. Οι πατέρες πήγαν βρόχινο νερό. Δεν υπήρχαν ποτήρια. Όταν ήρθε λοιπόν ο Πατριάρχης, τον κεράσαν σε πύληνο ποτήρι. Έψαξαν να βρουν γυάλινο ποτήρι και δεν μπορούσαν να βρουν στην περιοχή, σε όλη τη Μικρά Γιάννα. Δεν μπορούσαν να βρουν ένα γυάλινο ποτήρι να τον κεράσουν. Τον κέρασαν νερό σε πύληνο ποτήρι. Και το κέρασμα ήταν 3 ξερά σίκα από τη σικιά. Για να σας δώσω να καταλάβετε την πτωχία των πατέρων. Πάτερ Θεοδόσιε, εδώ στο κελάκι σας που είμαστε αυτή τη στιγμή, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για τη ζωή ενός κελιού, μιας καλύβης. Πώς είναι η ζωή σας? Σίγουρα ξέρουμε εμείς ότι οι μοναχοί προσεύχονται, όλη η μέρα σας είναι προσευχή δηλαδή. Πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, επειδή γίνεται πολλής λόγος για τη μοναχική ζωή και πολλές φορές δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε έξω όταν πάμε, ο κόσμος έχει μια λάθος γνώμη για τη μοναχική ζωή. Ο κόσμος νομίζει ότι εκείνο που προέχει στη μοναχική ζωή είναι η προσευχή, είναι η νηστεία, είναι η αγρυπνία. Εκείνο που προέχει στη μοναχική ζωή είναι το 99% της μοναχικής ζωής, είναι η υπακοή. Η υπακοή θα φέρει την προσευχή, η υπακοή θα φέρει την καθαρότητα του λογισμού, η υπακοή θα φέρει την καθαρότητα της σάρκας, το απείραστο της σάρκας. Οι γεροντάδες μονίμως μας ετώνιζαν το θέμα της υπακοής και μας ετώνιζαν ότι ο Χριστός έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό που οφείλετε, αφήσατε τον πατέρα σας, αφήσατε τη μάνα σας, ήρθατε εδώ, παραδώσατε την ψυχή σας και το κορμί σας στο γέροντα. Ο γέροντας είναι υπεύθυνος και υπόλογος των πράξεών σας, εφόσον κάνετε υπακοή. Εκείνος θα δώσει λόγο στο Θεό. Ένας μοναχός που έρχεται εδώ πέρα και κάνει τελεία υπακοή. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο γέροντάς του θα δώσει λόγο στο Θεό για τον μοναχό. Δεν θα δώσει υποτακτικός. Και έλεγε πολλές φορές ο γέροντάς μας ο Γεράσιμος, όταν ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και περνούσαν γέροι υποτακτικοί, οι γεροντάδες σηκωνόταν όρθιοι να δείξουν το σεβασμό τους προς τον υποτακτικό. Η υπακοή και η υποταγή εδώ πέρα στο Άγιον Όρος, όχι μόνο εδώ πέρα, γενικά στη μοναχική ζωή είναι το μεγαλύτερη αρετή. Από εκεί και πέρα αυτό δείχνει και ταπείνωση. Αυτό δείχνει και αγάπη στον Χριστό, αυτό δείχνει και αποταγή, όλα τα δείχνει υπακοή. Όταν λοιπόν κάνουμε υπακοή, αυτή η υπακοή θα μας καθαρίσει και το νου, θα μας καθαρίσει και την ψυχή, θα μας καθαρίσει και τα μάτια και θα κατευνάσει και τη σάρκα. Διότι ο μοναχός καλείται να μιμηθεί τους αγγέλους. Ο μοναχός καλείται να κάνει πράγματα πάνω από τη δύναμή του, υπέρλογα. Αυτά που για κάποιους είναι καθημερινά και λογικά, ο μοναχός πρέπει να τα υπερβεί, να υπερβεί τον εαυτό του. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, και το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.